Νοσηλεύτηκα για ένα διάστημα στην κλινική Συμβούλη. Την πρώτη μέρα με προσέγγισε η ψυχολόγος της κλινικής, η οποία συστήθηκε ως ουρανία σκέτο. Ήρθα κατάλαβα ότι πρόκειται για την ουρανία χαμηλά. Η Χρυσή Αυγή δεν είναι σαν τα υπόλοιπα κόμματα. Είμαστε ενωμένοι, έχουμε ιεραρχία, έχουμε αρχηγό και είμαστε πιστοί στην ιδέα. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο τρανή απόδειξη από το γεγονός ότι εγώ κατεβαίνω στο πλευρό του Ηλία Κασιδιάρη. Και για να μιλήσω και σαν ουρανία, είναι από τους πιο στενούς μου φίλους και ένα άτομο που χαίρει της εμπιστοσύνης μου εις το έπακρον. Εγώ άρχισα να ασχολούμαι ενεργά κατά τα 20 μου χρόνια. Στην εφηβεία δεν ήμουνα και πολύ ενεργή στη Χρυσή Αυγή, γιατί πέρασα και εγώ τις φάσεις μου. Ήμουνα παιδί, πέρασε μια εφηβεία, αμφισβήτησα τα πάντα και κατ' επιλογή δική μου και μόνο κατέληξα στη Χρυσή Αυγή. Δεν μου το επέβαλε κανείς. Εκείνη όχι μόνο σε μένα, αλλά και σε άλλο άτομο, στο οποίο συστήθηκε μπροστά μου, ανέφερε μόνο το μικρό της όνομα, ουρανία. Δεν είναι απλά συνεχισμένο, είναι καθιερωμένο όταν ένας επαγγελματίας συστήνεται σε ένα νοσηλευόμενο να συστήνεται με το όνομα και το επίθετό του. Δεν μου έχει ξανασυμβεί ποτέ και έχω νοσηλευτεί ξανά. Κατά την παραμονή μου στην κλινική συνούρη, σκέφτηκα να διαμαρτυρηθώ, αλλά δεν το έκανα λόγω φόβου, διότι θα ήμουν το μόνο άτομο το οποίο θα διαμαρτυρόταν. Σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να είχα προβλήματα από το να μιλήσει άσχημα για μένα και να αλλάξει φαρμακευτική μου αγωγή, μέχρι το να μην ενδιαφέρονται πλέον και να μην είναι η φροντίδα που θα λάμβανα η ίδια με πριν. Δεν μπορούσα να είμαι ο εαυτός μου, δεν μπορούσα να έχω προσωπικές πληροφορίες, όπως θα δείχνω τους χαρίες του Μεμπάι, διότι φοβόμουν την αντίδρασή της, τις συνδέσεις και τα λοιπά. Είμαι Ελληνίδα. Είμαι straight και δεν γουστάρω την υποκρισία. Είμαι η Ουρανία Μιχαλολιάκου. Όλοι αυτοί προβάλλουν τα δικά τους πρότυπα. Παίζουν τουλάχιστον 10 διαφημίσεις κάθε 5 ώρες στην τηλεόραση για τους πρόσφυγες. Λέτε πώς είναι δυνατόν να φωνάζουν και να μην αφήνουν τα παιδιά στην ελληνική παιδεία. Στην παιδεία που την προηγούμενη κιόλας εβδομάδα είχε μαθήματα για τρανς, για κοινωνικό φύλο. Μετά το σοκ και την αηδία που ένιωσα, κατάλαβα ότι έμεινα χωρίς ψυχολόγο, διότι εκείνη με είχε αναλάβει και ατομικά και έκανε και κάποιες ομάδες, τις οποίες δεν συμμετείχα πραγματικά, διότι δεν ήθελα να συμμετέχω στις δικές της ομάδες. Σκέφτηκα να μην ξαναπάω στη συγκεκριμένη κλινική, διότι εργάζεται εκείνη εκεί. Και κυρίως φόβος και σοκ και αηδία. Στην κλινική τα καθήκοντά της περιλάμβαναν ομάδες, περιλάμβαναν να συνοδεύει άτομα για καφέ στο απέναντι καφενείο ως έξοδο από το πρόγραμμα και ατομικές συνεδρίες με διάφορους νοσηλευομένους. Στην κλινική ήταν πολύ καιρό πριν νοσηλευτώ εγώ. Δεν γνωρίζω αν το προσωπικό γνώριζε, φαντάζομαι ότι όλοι γνώριζαν ποια ήταν. Με αυτόν τον τρόπο έχασα και εγώ την εμπιστοσύνη μου και έτσι ένιωσα και εγώ κάποια αηδία προς το διευθυντή, προς το προσωπικό, ακόμα και προς τον γιατρό μου, διότι επέλεξα να δουλεύουμε μαζί της, κάποιος επέλεξε να την προσλάβει και όλοι επέλεξαν να μην παραπονηθούν και να μην ζητήσουν να απολυθεί.